Αποκαλυπτική ήταν η εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη γύρω από τα μεγάλα project υδρογών ανθράκων σε διάφορες περιοχές της χώρας μας αλλά και νότια του νησιού μας. Με δηλώσεις βόμβα, η Τερέζα Φωκιανού αποκάλυψε ότι οι μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται νότια της Κρήτης για έρευνες υδρογών ανθράκων πρόκειται να αποχωρήσουν. Μετά ακριβώς από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι να γίνεται αντικοποίηση των ερευνών, η νότια της Κρήτης αποχώρησε η Total και ίσως θα αποχωρήσει και η ExxonMobil από ό,τι μαθαίνω. Οπότε δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό, γιατί? Δεν είναι παράδοξο, το ξέραμε από καιρό πριν. Στον Πατραϊκό ξέραμε ότι μάλλον θα αποχωρήσουν οι εταιρείες που είχαν τον Πατραϊκό. Μάλιστα. Άρα φεύγουν όλοι, μην επεκταθείτε. Φεύγουν όλοι. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά το πρόσφατο μήνυμα του Πρωθυπουργού για επιτάχυνση των ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου. Το 2019 λοιπόν, όταν ήταν έτοιμοι να αρχίσουν, τους σταμάτησαν οι διάφορες οργανώσεις, σταμάτησαν τις άδειες, δεν τους εξέδιδαν άδειες. Άρχισαν να σκέπτονται εάν τώρα καθυστερούμε 2 χρόνια, πάμε για 3ο χρόνο τώρα, λίγη η πρώτη φάση των ερευνών. Αν φτάσουμε να κάνουμε γεώτρηση, τι θα γίνει τότε, δεν θα μας αφήσουν ευθύνη. Θεωρείτε ότι είναι προσχηματική η συζήτηση λοιπόν από τους πολιτικούς διαχρονικά, επί της ουσίας? Φοβάμαι πως ναι. Όπως είναι γνωστό, οι υπογραφές για έρευνες υδρογών ανθράκων στην Κρήτη έπεσαν το καλοκαίρι του 2019 με τη συμφωνία να αφορά 2 υποθαλάσσιες περιοχές συνολικής έκτασης περίπου 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η έρευνα των υποθαλάσσιων οικοπαίδων στην Κρήτη θα διαρκέσει 8 χρόνια. Όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξει ανατροπή, μια ανάσα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ερευνών. Δηλαδή σας λέγανε, κυρία Φωκιανού, βγάλτε το ως προτεραιότητα αυτό, βάλτε φρένο. Τους ξέφυγα, έγιναν οι συμβάσεις και μόλις έγιναν οι συμβάσεις διαλύθηκε, απορροφήθηκε η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου, η ΔΕΠΕΚΙ από τη ΔΕΠ και έγιναν ΕΛΠΕ. Οι αποκαλύψεις έχουν και συνέχεια. Η Τερέζα Φωκιανού, η οποία άνοιξε τον δρόμο με την υπογραφή συμβάσεων για τα υποθαλάσσια οικόπεδα νότια του νησιού μας, δέχτηκε απειλές για τη ζωή της την επίμαχη περίοδο. Και ρωτήστε, λέει, την κυρία Φωκιανού, γιατί είναι ψέματα ότι απειλήθηκε η ίδια? Συνέβησαν αυτά? Ναι, απειλήθηκε η ζωή μου. Αν ξεκινούσαμε από το 2011, φωνάζατε και ζητούσατε να ξεκινήσουμε τις έρευνες υδρογών ανθράκων. Αν ξεκινούσαμε από τότε, σήμερα θα υπήρχαν 1, 2 ή 3 πλωτές εξέδρες εξόρυξης το 2022. Σίγουρα θα είχαν γίνει γεωτρήσεις.